υλοποιημένες fast track διαδικασίες προχωρούν τα έργα αποκατάστασης, καθώς και οι αποζημιώσεις στις πλήγησες περιοχές, αυτοψίες, εκτήρια και υποδομές πραγματοποιούν κλιμάκια της πολιτικής προστασίας με τη συνδρομή δεκάδων μηχανικών του στρατού. Για θηριώδη καταστροφή από ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, έκανε λόγο ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε καθυστέρηση ούτε αποφυγή ευθυνών. Είμαστε από το πολιτικής προστασίας. Για να δούμε το σπίτι σας. Κλιμάκια της πολιτικής προστασίας πραγματοποιούν ελέγχους πόρτα-πόρτα για την καταγραφή των ζημιών. Έχετε καυστήρα λεφτά? Βεβαίως, ναι. Βλέπαμε το νερό να έρχεται από τα χωράφια όλο και πιο γρήγορα. Προσπαθούσαμε να βάλουμε τσουβάλια, να κλείσουμε με νάιλο, να μην μπει από πίσω. Εδώ βρήκανε ρογμές στους τοίχους, έσπασαν κάποια ντουβλά. Έκανε καθίζηση στο υπόγειο, πήρε μία κλίση. Εμείς είχαμε ζημιές στους κοινόχρησους χώρους, στις αποθήκες, ασανσέρ, καυστήρες. Και εκεί φοβόμαστε ότι μήπως δεν θα υπάρχει αποζημίωση.